Xiaomi Redmi 6α. Άλλο ένα unboxing και review που θα κάνω για προϊόν της Xiaomi. Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Κάθε μέρα βγαίνουν 40 νέα προϊόντα της Xiaomi. Έχει βγάλει στην κυριολεξία τα πάντα. Βέβαια, πολλοί από εμάς την ξέρουμε πιο πολύ έτσι για τα κινητά της και τα λοιπά, αλλά έχει βγάλει ένα σωρό πράγματα. Πιστέψτε με. Και με το brand της, ας πούμε, τύπου ότι φίλε αυτό είναι Xiaomi, και με κάτι υπο-brands, τα οποία τα ονοματίζει με διαφορετικό, με διαφορετικό όνομα, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια εταιρεία από πίσω. Όπως σας είπα, σήμερα θα δούμε το Redmi 6α, Global Version, όπως βλέπετε, Global Version. Είναι ένα κινητάκι το οποίο τιμή του κινημένεται γύρω στα 80 ευρώ. Τα πολύ βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι είναι 2 GB RAM και 16 GB ROM. Έχω το μαύρο και πάμε να το ανοίξουμε. Έχω εδώ το μαγικό κατσαβίδι με το οποίο θα το ανοίξω. Είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που έχουμε άμα θέλουμε να πάρουμε κινητό έως 100 ευρώ. Είναι όμορφο. Είναι μικρούλικο και όμορφο. Να μας λέει εδώ πέρα απ' έξω ότι η οθόνη είναι 5,45 ίντσες, 18:9 η οθόνη. Γράφει εδώ πέρα για τον επεξεργαστή 12nm technology. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά 3000 mAh η μπαταρία του. Μια χαρά μου ακούγονται. Αυτό είναι το κινητό, θα ασχοληθούμε με αυτό σε λίγο. Πάμε να δούμε με τι άλλο έχει τη συσκευασία. Έχει ένα μανιουαλάκι εδώ, ένα USB καλώδιο για να το φορτίζουμε, το φορτιστή, και έχει μέσα αυτό το σιδεράκι το μικρό για να βγάζουμε και να βάζουμε τη SIM κάρτα μας. Τώρα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και πιάνουμε την κινητάρα μας. Πλαστικό. Σε αυτά τα λεφτά δεν περιμένουμε να πάρουμε και τίποτα καλύτερο. Έχει εδώ την κάμερα και το flash. Έχει εδώ, αυτό μπορεί να είναι ηχείο, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Τι άλλο έχουμε από τα πλάγια? Α, το on-off εδώ και το για το volume πρέπει να είναι αυτό, up και down. Έχουμε εδώ ένα 3,5 χιλιοστά jack. Δεν κάνει καλό focus, πάμε, πιάστο. Πιάστο βρε σκασμένη. Και από την άλλη είναι που βάζουμε την κάρτα μας. Οκ. Το πάτησα λίγο. Τρόπαξα μήπως το έκανα καμιά ζημιά. Άρα, από εδώ βάζουμε τη SIM μας. Παίρνει 2 SIM. Αχα, ωραία. Α, έχει εδώ πέρα το τέτοιο. Από εδώ βάζουμε μία nano SIM και μία macro SD. Και εδώ βάζουμε τη δεύτερη SIM μας. Μια χαρά. Πάμε να βγάλουμε το αυτοκόλλητο. Θα ήθελα να πω πως η συσκευή δεν μας έρχεται με κάποια θήκη, οπότε πρέπει να αγοράσετε θήκη άμα θέλετε. Πάμε να βγάλουμε και το πίσω. Μου αρέσει να βγάζω αυτά τα αυτοκόλλητα. Αυτό είναι το κινητάκι. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι παίζει. Η κάμερα του. Θα δούμε και τι κάμερα έχει κιόλα. Και μη. Είναι το πρώτο της boot. Έχει ελληνικά, άρα επιλογή γλώσσας πάω ελληνικά. Μόλις μπήκαμε, το κινητάκι φαίνεται πολύ τζαμάτο. Η οθόνη του είναι ωραία, φωτεινή. Έχει εδώ γύρω γύρω, άμα το βλέπετε, αρκετό χώρο. Συνήθως η οθόνη βγαίνει πιο έξω και αυτά εδώ τα σημεία που είναι, ας πούμε, τα νεκρά σημεία σε άλλα κινητά είναι μικρότερα. Εδώ έχουμε πιο μεγάλο. Φαίνεται γρήγορο. Βέβαια, αυτό δεν είναι το κινητό που θες να του φορτώσεις 1000-2 λειτουργίες και applications. Είναι για μια πολύ light χρήση. Εγώ θα έλεγα τηλέφωνο, μηνύματα και κανένα Viber, Skype και ξέρω εγώ κανένα Instagram. Δεν είναι σε φάση να το πάρεις να παίξεις παιχνίδια. Σίγουρα. Θα βγάλω και μερικές φωτογραφίες. Έλα εδώ βρε εσύ. Έλα να σε βγάλω. Λοιπόν, την έβγαλα. Θα την περάσω να τη δείτε και στην οθόνη σας. Να το τραβήξω και να... Αυτή είναι η κεντρική κάμερα. Πάμε να δούμε την άλλη. Ούψ.
Λοιπόν, τραβήξω και μια φωτογραφία εδώ. Okay. Αυτό είναι το κινητό, δεν το έχω δουλέψει, όπως είδατε μόλις το άνοιξα, μόλις το δουλεύω, δεν μπορώ να πω άμα κολλάει, αν δεν κολλάει και όλα αυτά, πραγματικά δεν γνωρίζω, ούτε μπορώ να κατεβάσω κάποιο application, θα μου ζητήσει σίγουρα λογαριασμό, δεν θέλω να βάλω δικό μου, για να πω την αλήθεια, αυτό το πήρα για να το κάνω δώρο στην μητέρα μου, η οποία έχει ένα πρόβλημα με το κινητό της και της λέω, άσε, θα καθαρίσω εγώ και πήγα και βρήκα το πιο φθηνό. Το οποίο θα καλύψει όλες τις ανάγκες της. Οπότε, αν η μητέρα σας παίρνει τηλέφωνο και χρησιμοποιεί μόνο Viber και τα λοιπά και σας λέει, παιδί μου ποιο κινητό να πάρω, δεν χρειάζεται ούτε να πάρει κανένα τύπου κινέζικο που πλασάρονται ως ελληνικά, μην πω τώρα μάρκες, ούτε χρειάζεται να πάει να πάρει, ξέρω εγώ, το Pocophone. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις να δούμε τα σχετικά με το τηλέφωνο. Άρα μας λέει εδώ πέρα ότι ο επεξεργαστής είναι ένας τετραπύρινος, έχει έναν τετραπύρινο επεξεργαστή, RAM 2 GB, αποθηκευτικός χώρος 16 GB σύνολο, σχεδόν 9 διαθέσιμα, θα του βάλω μια SD μικρή εγώ. Και αυτά δεν έχω να πω τίποτα, λέω, το κινητό, είναι αρκετά όμορφο. Άμα θέλετε πείτε μου στα σχόλια να κάνω ένα review, να το πάρω να το δουλέψω ας πούμε μια εβδομάδα σαν main κινητό, να σας πω τη γνώμη μου. Αν και πάνω κάτω νομίζω ότι ξέρουμε τι περιμένουμε από το Xiaomi. Σε αυτά τα λεφτά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο. Θα έχω affiliate link κάτω. Εγώ το πήρα από τον Banggood, μου ήρθε σε περίπου 10 μέρες. Το πήρα και με κουπόνι που κατέβασε την τιμή γύρω στα 12 ευρώ νομίζω. Τα μεταφορικά ήταν 3 ευρώ. Νομίζω λίγο πιο φθηνά μπορείτε να το βρείτε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο. Εντάξει, εγώ συνεργάζομαι και με τον Banggood, οπότε το πήρα από εκεί, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα μαγαζιά στην Ελλάδα χρεώνουν πάρα πολλά χρήματα στα μεταφορικά. Εδώ υπάρχουν μαγαζιά που έχουν, δηλαδή πας και παίρνεις, ξέρω εγώ, μια συσκευή με 1000 ευρώ και σου λέει 3 ευρώ μεταφορικά. Ρε μεγάλε. Αυτό ήταν το βίντεο, άμα σας άρεσε κάντε like, άμα θέλετε να δείτε τα επόμενα unboxing που κάνω και reviews, κάντε subscribe στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Τι password έχει μια ξανθιά στον υπολογιστή της, στο mail της? Hulk, Superman, Spider-Man, Loki, Thor, Wolverine, Catwoman, Deadpool. Γιατί έγραφε έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.